εργασιακός μεσαίωνας με φόντο το δώρο Χριστουγέννων. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες εδώ. Οι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν λάβει το δώρο Χριστουγέννων. Θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι είναι νομικά και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οφείλουν όχι μόνο να τα καταβάλουν οι εργοδότες, αλλά να τα καταβάλουν και στην ώρα τους. Καθώς συμπληρώνεται το πρώτο 20ήμερο του 2023, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι στο Ηράκλειο περιμένουν ακόμα να πληρωθούν το δώρο Χριστουγέννων. Στο χώρο της εστίασης είναι περισσότερες καταγγελίες. Το γνωρίζουμε αυτό ότι υπάρχει πρόβλημα στο χώρο της εστίασης. Επικρατεί ένα χάος. Δεν αφορά μόνο τους εποχικούς εργαζόμενους. Καταγγελίες είναι στον ευρύτερο χώρο, αλλά φανταστείτε ακόμη σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίοι οι άνθρωποι εποχικοί με ένα πενιχρό επίδομα της τάξης των 390 ευρώ να μην παίρνουν και τα ανάλογα επιδόματά τους. Είναι πραγματικά εγκληματικό, γιατί οι περισσότεροι έχουν οικογένειες από πίσω τους. Όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι, σε αρκετές περιπτώσεις έγινε η κατάθεση του μισθού με αιτιολογία δώρο Χριστουγέννων, προκειμένου να είναι καλυμμένοι οι εργοδότες. Ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εργαζομένων που εξαναγκάστηκαν να κάνουν ανάληψη του δώρου και να το επιστρέψουν στη συνέχεια στον εργοδότη. Υπάρχει εκφοβισμός. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εργαζομένων εδώ πέρα, μας έχουν πει ότι υπάρχει εκφοβισμός. Εμείς αναμένουμε στις επόμενες ημέρες να προχωρήσει η επιθεώρηση εργασίας στα ανάλογα, θα έλεγα, στις ανάλογες ενέργειες, έτσι ώστε να συμμορφωθούν αυτοί οι εργοδότες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο τουριστικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσουμε άτομα ή να φέρουμε ξανά πίσω τον κόσμο στον τουρισμό? Και αν θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν, μια βιομηχανία, πρέπει να έχουμε και γερές βάσεις. Ο πρώτος λοιπόν που πρέπει να το κάνει αυτό είναι το κράτος. Δεν το κάνει, δυστυχώς. Οι συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου ακόμη περιμένουν το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό που κλείστηκε στα τέλη του Σεπτέμβρη, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στην Κρήτη με αφορμή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε μια σύντομη συζήτηση που είχε τότε μαζί τους μπροστά στην κάμερα της Κρήτη TV, είχε κάνει λόγο για ένα ραντεβού που θα κλείνονταν άμεσα, αλλά σχεδόν 4 μήνες μετά αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Είχαμε η αλήθεια μια πληροφόρηση των ημερών ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 25 του μήνα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αναμένουμε, γιατί πραγματικά έχουν τεθεί 3 βασικοί αξονές που αφορούν το εποχικό προσωπικό, δηλαδή η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, η επιστροφή στην 20ετία του ΕΦΑΠΑΞ, η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων. Δεν μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος δουλεύοντας 5 και 6 μήνες και με την καταβολή του ταμείου να είναι ακόμα στο τρίμηνο. Αυτά υπήρξαν και γίνανε μέσα στα μνημόνια. Υποτίθεται ότι από τον Αύγουστο έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά και σταδιακά στις προ-μνημονίου εποχές? Ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο Ηράκλειο 25-26. Ακριβώς, οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να τηρήσει την υπόσχεσή του, να βρεθούμε, να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε εκεί να βγάλουμε φωτογραφίες, θα πάμε για να υλοποιηθούν κάποια θέματα. Αν δεν μπορούν όλα, κάποια πρέπει να τα λύσει. Επιτέλους.